Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται το πολύ ωραίο θρίλερ της αναζήτησης δύο αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σφακίων. Οι δύο ρεθυμιώτες παρασύρθηκαν με τα κανό τους πιθανότατα λόγω της ξαφνικής ενίσχυσης των βοριάδων και έκτοτε στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από θαλάσσης, ξηράς και αέρος για τον εντοπισμό τους. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Πάμε στη Βίκη Παπαδογεννάκη, η οποία έχει περισσότερα στοιχεία σχετικά. Βίκη, ακούμε. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων, των δύο ρεθυμιωτών, συνεχίζονται έως και αυτή την ώρα από ισχυρή δύναμη του λιμενικού σώματος, από δύναμη της ελληνικής αστυνομίας που ψάχνει τον χώρο στην ευρύτερη περιοχή, στο παράκτιο μέτωπο των Σφακίων. Μια μεγάλη επιχείρηση που άρχισε το μεσημέρι. Αυτή την ώρα μόνο τα δύο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας έχουν σταματήσει φυσικά από τη στιγμή που έπεσε το σκοτάδι. Ωστόσο, επιχειρεί ένα ντρόουν του λιμενικού σώματος, όπως επίσης γίνεται χρήση θερμικής κάμερας. Να σας πω, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι οι δύο άνδρες ηλικίας 44 και 50 ετών από το Ρέθυμνο ξεκίνησαν το πρωί γύρω στις 8 από τη χώρα Σφακίων με τα κανό τους. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, έπνεαν ασθενείς άνεμοι. Ανοίχτηκαν κάποια στιγμή, ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ξαφνικά, παρασύρθηκαν από ισχυρούς βοριάδες στα ανοιχτά και τότε χάθηκαν τα ίχνη τους. Οι οικοί τους ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις λιμενικές αρχές. Σήμανε συναγερμό στον θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε ένα πλωτό περιπολικό από το λιμενικό σταθμό της χώρας Σφακίων, σκάφη ιδιωτών, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Σαμαριά της Ανενδίκτ, το οποίο επέστρεφε από τη Γάβδο και άλλαξε τον προορισμό του για να συνδράμει και αυτό στις έρευνες. Δύο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας διεξήγαγαν έρευνες μέχρι και αργά το απόγευμα και αυτή την ώρα, επαναλαμβάνω, έχουν περιοριστεί από την ελληνική αστυνομία στο κομμάτι της Θεριάς στο παράκτιο μέτωπο, στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων και στη θάλασσα από σκάφη του λιμενικού σώματος και σκάφη ιδιωτών. Πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα στη θαλάσσια περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι, η έντασή τους δεν ξεπερνά τα 2 μποφόρ. Να πω ότι έκτακτο δελτίο πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δεν είχε εκδοθεί, ενώ κάτοικοι της χώρας Σφακίων μίλησαν για μια ξαφνική πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού που είχε σαν συνέπεια να παρασυρθούν οι δύο άνδρες. Θα συνεχιστούν φυσικά οι έρευνες. Όσο οι ώρες περνούν, βεβαίως κορυφώνεται και η αγωνία για τους δύο ρεθυμιώτες. Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν στρέψει τις δυνάμεις τους και, και τις έρευνες στα σημεία όπου είχε εντοπιστεί και το στίγμα τους, δηλαδή ανατολικά, 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά των Σφακίων. Κατερίνα. Βίκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εάν και εφόσον χρειαστεί, θα επιστρέψουμε εκ νέου σε σένα.